Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις μέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Ελλάδα ολοκληρώνει το τελευταίο πρόγραμμα βοήθειας. Στο Eurogroup αποφάσισε σε μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την πρόσβαση της χώρας στις αγορές ομολόγων, τόνισε ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριος Σεντένο μετά τη λήξη της συνεδρίασης σήμερα τα ξημερώματα. Ο Μάριος Σεντένο ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θα λάβει μια τελευταία δόση ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της επιτυχημένης ολοκλήρωσης τέταρτης αξιολόγησης, ενώ πρόσθεσε πως η χώρα θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα των Προσεχή Αύγουστο με ένα μαξιλάρι ασφαλείας ύψους 24,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους επόμενους 22 μήνες. Για το χρέος, τώρα συμφωνήθηκε δεκαετής επιμήκυνση των οριμάσεων των ομολόγων του EFSF, όπως επίσης και μια επιπλέον δεκαετής περίοδος χάριτος. Όπως επισημαίνεται στο επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup για την συμφωνία, η Ελλάδα δεσμεύεται να διατηρήσει πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2022 και στη συνέχεια να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές της δεσμεύσεις επιγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργοποιήσει την διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας στις ερχόμενες εβδομάδες, ενώ οι τριμηνιαίες εκθέσεις υπό την ενισχυμένη εποπτεία θα επιτρέψουν, σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, την πιο στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης της χώρας, καθώς και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Με θετικά σχόλια τώρα υποδέχτηκε ο διεθνής τύπος τη συμφωνία για το χρέος, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική, ενώ κάνουν λόγο για το τέλος της κυδαιμονίας της Ελλάδας και την έξοδο στις αγορές. Οι Financial Times μιλούν για μια ιστορική συμφωνία, καθώς οι κυβερνήσεις Ευρωζώνης συμφώνησαν την πολυπόθητη ελάφρυνση του χρέους, μεταθέτοντας χρονικά την αποπληρωμή περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, το Reuters σημειώνει ότι η Αθήνα μπορεί να σταθεί στα πόδια της μετά από την έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει πως η επιχείρηση διάσωσης της Ελλάδας τερματίζεται μετά από 8 χρόνια. Η υπερχρεωμένη χώρα παίρνει και πάλι φρέσκα δισεκατομμύρια σε δάνεια και ελάφρυνση του χρέους και μπορεί έτσι από τον Αύγουστο να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Σε θετικό κλίμα και το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δικτυμό να διαμορφώνει 791,35 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 2,39%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.